Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τι γίνεται, πλησιάζει 20 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο κ. Τζικαλάγιας υποσχεθεί πληρωμή των αποζημιώσεων για τους φασολοπαραγωγούς, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Είναι έτσι τα πράγματα ή θα πάμε κι άλλο πίσω? Χθες το είχε υπήρξει σήμερα μια δική μου προσωπική επαφή με τον κύριο Λικουρέτζο. Ναι. Ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι στην πρώτη πληρωμή που θα γίνει του έτους θα γίνει και η πληρωμή εφάπαξ των αποζημιώσεων των φασολοπαραγωγών. Και ό,τι άλλο έχει, και ό,τι άλλο χρονικά, έχει πάθει ζημιά από καύσωνα. Εγώ ρώτησα καύσωνα, μιλάμε ό,τι υπήρξε μέσα ως ζημιογόνο αίτιο, ναι, ο καύσωνας, για αποζημίωση για τα φασόλια, αυτό συζητήσαμε. Μιλάμε για δηλώσεις περίπου 1.045 ανθρώπων στην περιοχή της Καστοριάς. Ακριβώς. Πότε θα έχουμε τώρα, λοιπόν, τις πρώτες πληρωμές του ΕΛΓΑ για το 2022, στις οποίες θα συμπεριληφθούν? Η πρώτη πληρωμή του ΕΛΓΑ ήθιστε να γίνεται από τις 20 και μετά. Το αν θα γίνει 20-25, αυτό δεν το διευκρίνησε, θα το ξέρουμε τώρα. Άρα λοιπόν, όχι, να το πούμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, στον χρονοδιάγραμμα που είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του ο κ. Τζικαλάγιας εδώ στην εκπομπή μας, 20 του μηνός είμαστε μέσα. Τουλάχιστον από αυτά που ο κ. Λικουρέτζος μου μετέφερε σήμερα, ναι, το αν θα είναι 20-25 ή 30, αυτό δεν το ξέρω. Εδώ δεν θα το χαλάσουμε, κύριε Μάνο, δεν το χαλάσουμε αν 20-30. Το θέμα είναι μη 31 Φεβρουαρίου. Από την εμπειρία που έχουν γίνει και οι πρώτες πληρωμές και το πρώτο πενθήμερο, ναι, τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι θέμα του τμήματος αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, το οποίο κοιτάζει ένα συνολικό, το λέω το θέμα συνολικά σε όλο το μήκος της χώρας. Και ναι, νομίζω ότι μέχρι τις 30 θα έχει λήξει το θέμα. Πάντως, επειδή υπάρχουν και άλλες, έτσι, και άλλες, πώς το λένε, εκτιμήσεις, νομίζω κάπου είδα μια ανάρτηση του κύριου Μόσκου, κάτι είδα τέλος πάντων, που μιλάει για Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν σαν συνεταιρισμός και εκεί έχουν άλλες πληροφορίες. Διαχρονικά έχουν γίνει πληρωμές, πρώτες πληρωμές μέχρι και 5 Φεβρουαρίου. Αυτό, ναι, δεν αποσαφηνίστηκε από τη σημερινή επικοινωνία μου που είχαμε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο. Το ζήτημα πάντως είναι για να δώσουμε την κατεύθυνση, γιατί αυτό νομίζω είναι η ουσία, σε ανθρώπους που περίμενουν στους 1.000-2.000, πόσοι είναι. 2.000. Το ζήτημα, Χρήστε, είναι να δούμε το εισηγητικό από πλευράς του υποκαταστήματος. Και να μπει το χρήμα στο λογαριασμό. Και να μπουν τα λεφτά, γιατί τα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος. Και έπρεπε. Ο πρώτος σχεδιασμός του να πληρωθούμε 20 Δεκεμβρίου ένα ποσοστό 40% δεν έγινε. Πάμε σε μια εφάπαξη εισφορά, εφάπαξη πληρωμή. Ελπίζω όσο πιο σύντομα γίνεται και με ένα ποσοστό ζημίας που θα εισηγηθεί το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Κοζάνης, το οποίο να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το κρίσιμο δεκαπενθήμερο για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι από τον καύσωνα για τα φασόλια στην πιο καταστροφική χρονιά των φασολίων. Δεν φασολίων είναι μόνο καύσωνας, Χρήστο, είναι 4 ζημιογόνα αίτια. Ό,τι υπάρχει από τη φύση, όλα τα έχει το φασόλι. Στη χειρότερη χρονιά. Στη χειρότερη χρονιά όλων των εποχών για το φασόλι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το κρίσιμο δεκαπενθήμερο είναι από 20 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου. Εκεί ήθεστε να γίνεται η πρώτη, ωραία, πληρωμή του ΕΛΓΑ διαχρονικά. Τέλεια. Ωραία. Μήπως έχουμε, κύριε Μάνο, και μια πληροφορία για τις πληρωμές της χαλαζόπτωσης, πτελέα, κρανοχώρη κτλ.? Υπήρξε μια επικοινωνία του Περιφερειάρχη, νομίζω ότι μαζί με την κυρία Κουζατσάνη σήμερα έγινε μια συζήτηση στο γραφείο της για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Προσπαθούσαν να βρουν τον υπεύθυνο εκεί, δεν επετέφθη μέχρι στιγμής που ήμουν εγώ μέσα στο γραφείο του. Προσπαθούν να βρουν την υπεύθυνη εκεί πέρα που είναι για το θέμα των πληρωμών των κατοίκων. Μάλιστα. Μου έρχεται και ένα μήνυμα εδώ, να επανέλθουμε στο προηγούμενο. Για να πληρωθούν πρέπει να έχουν πληρώσει ΕΛΓΑ, δηλαδή ήδη να ήταν. Πρέπει να είναι πληρωμένος ΕΛΓΑ. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δυστυχώς τα αιτήματά μας για συμψηφισμό, το οποίο είναι ένα αίτημα διαχρονικό, δεν έχει γίνει
δεχτώ από την. Άρα, μισό λεπτό. Όσοι ήταν μέχρι τον Μάρτιο να πληρώσουν για τον ΕΛΓΑ, δεν θα πληρωθούν αν δεν έχουν εξοφλήσει τον ΕΛΓΑ. Πρέπει να τον εξοφλήσουν τώρα. Ναι, πρέπει να πληρώσουμε. Είναι, αυτό είναι μια καταστροφή που ακολουθεί λανθασμένη κατά τη δική μου άποψη, γιατί είναι ένα αίτημα διαχρονικό του κόσμου του πρωτογενή. Μα δώσε μου να σε πληρώσω. Άμα δεν έχω, πού καλάβει παρά του μη έχοντος, πώς θα σε πληρώσω εγώ τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Υπάρχει και μια εισηγητική, μια εισήγηση από την πλευρά ότι η περιφερειά έχει τότε πρωτογενή τομέα προς τον ΕΛΓΑ να γίνει ένα είδος ψηφισμού. Βέβαια πρέπει να γίνει ψηφισμού. Αυτό δεν έχει απαντηθεί από πλευράς του ΕΛΓΑ. Αύριο γνωρίζω ότι υπάρχει μια σύσκεψη του Προέδρου του ΕΛΓΑ πριν φύγει για κάποια σημειογόνα αίτια στη Σχετική Ελλάδα. Θα έχουν μια πρωινή με την κυρία Γάσπαρη και τον κύριο Καουκάκη και ίσως λάβουμε απάντηση αύριο. Να το δούμε λίγο αυτό γιατί. Όπως λέμε, δεν πουλήσατε φασόλια. Όταν δεν πουλάς φασόλια, δεν έχεις. Έχει τεθεί το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, με εντολή του Περιφερειάρχη, έχει φύγει έγγραφο από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενή Τομέα προς την διοίκηση του ΕΛΓΑ. Στη σημερινή μου τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Λυκουλέθρο για το συγκεκριμένο θέμα, μου είπε ότι αύριο το πρωί έχει με τον κύριο Καουκάκη και την κυρία Γιάννη Γάσπαρη. Άρα το αφήνετε ανοιχτό. Δεν είναι ότι δεν γίνεται, γιατί. Μέχρι σήμερα κανονικά πρέπει να πληρωθούν αυτά, γιατί το έχουμε ζήσει και άλλες χρονιές. Μέχρι και σήμερα πρέπει να πληρωθούν, ε. Ναι. Τουλάχιστον αυτή την τακτική ακολουθούσε. Αν δεν πληρωθούν, δεν παίρνουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Μα είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι εκπληκτικό και όμως αληθινό. Χρήστο, το έχουμε ζητήσει εδώ και το ζητάμε περίπου εδώ και 7 χρόνια όλοι οι αγροτικοί φορείς της περιοχής. Ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι να συμψηφίζεται τέλος πάντων το ποσό. Οι απαντήσεις που παίρνουμε διαχρονικά είναι αρνητικές. Αλλά αύριο γίνεται μια προσπάθεια να δούμε ίσως το ξεπεράσουμε, Χρήστο, αυτό. Λοιπόν, από εκεί και μετά πρέπει να το περάσουμε οπωσδήποτε, γιατί φαντάζομαι ότι μάλλον θα είναι η πλειοψηφία αυτών που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί η χρονιά που είναι για τα ανάθεμα. Δεν αντιλέγω, Χρήστο, και έχεις απόλυτο δίκιο και έχουν απόλυτο δίκιο και όλη η παραγωγή ότι την αλάβεις από το παρμή έχοντος, από το μη έχοντος. Μα αυτό ακριβώς, μα δεν πλήρωσα ρε φίλε, τι να σε πληρώσω. Πλήρωσέ με να σε πληρώσω. Και αν δεν με πιστεύεις, συμψήφισέ μου τα. Δυστυχώς αυτό το απαγορεύεται, Χρήστο. Τι το έχω ζητήσει. Λέω διαχρονικό έτοιμο του κόσμου. Δυσκύλιο αυτό το κράτος, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δυστυχώς, Χρήστο, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση για αυτό το θέμα, Χρήστο, και ας ελπίσουμε να έχουμε και μια θετική έκβαση και για το ύψος που θα εισηγηθεί το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Κοζάνης, έτσι το ποσό. Να μπορεί να είναι ικανοποιητικό. Ναι, γιατί ούτε αυτό το ξέρουμε. Λέμε ότι θα πληρωθούμε, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα πληρωθούμε. Όχι, δεν έχουμε ενημέρωση για το ύψος της ζημίας. Αυτή τη στιγμή όχι. Θα είναι οριζόντια, θα είναι ίδιο για όλους, αλλά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το ποσό. Η απόφαση που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ στις 15 Δεκεμβρίου ορίζει ότι θα αποζημιωθούμε βάσει τη νομοθεσία, άρθρο 18 παράγραφο 2, που αναφέρει τις οριζόντια αποζημίωση. Μάλιστα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.